Το Εθνικό Δέντρο Ερευνών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Έχει ιδρυθεί το 1958, όπως είπατε, 60 χρόνια πριν, και έχει πάρα πολλές, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική έρευνα, αλλά περισσότερο θα έλεγα όταν άρχισε και τώρα, είναι ένα κομμάτι του εξυγχρονισμού της χώρας. Δηλαδή, επειδή δεν είναι σίγουρο στον πολύ κόσμο ότι γίνεται υψηλό επίπεδο έρευνα στην Ελλάδα. Φανταστείτε το 1958 ποια ήταν τα δεδομένα και δυσκολίες. Οπότε θεωρώ ότι και μόνο στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, αν θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας ότι υπάρχει έρευνα στην Ελλάδα, ότι γίνονται μοντέρνα πράγματα, οπότε σε έναν βαθμό είμαστε κι εμείς ένα εξυγχρονισμένο πλαίσιο, αυτό νομίζω ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά. Στη διαδρομή προφανώς έχουν ανακαλυφθεί πολλά πράγματα, είχαμε, όπως έχουμε πει, τα πρώτα λέιζερ σε πολλές εφαρμογές. Το Εθνικό Κέντρο και το Τεκμηρίωση, και αυτό είναι μια καινοτομία για τη χώρα. Γενικά, νομίζω έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Νομίζω το νούμερο ένα πράγμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και στο Εθνικό Δήμα Ερευνών, γενικά στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να έχουμε κόσμο πολύ ψηλό επίπεδο. Πλέον με την μεγάλη απήχηση που έχει η πληροφορική, μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε μέρος του κόσμου. Οπότε πιστεύω ότι αυτό, αντί να το δούμε σαν αδυναμία μας, το δούμε σαν δύναμη. Δηλαδή, πλέον κάποιος και από την Ελλάδα μπορεί να κάνει πολύ ψηλό επίπεδο δουλειά. Και οπότε οι στόχοι μας για μένα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλοί. Και να προσπαθήσουμε να πάμε όσο γίνει πιο μπροστά. Δηλαδή, το νούμερο ένα είναι η επιστημονική αριστεία. Το άλλο, το πολύ σημαντικό, και νομίζω δεν είναι μόνο για την κρίση, νομίζω είναι και μια πεποίθηση δική μου, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται στο κενό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να έχει μια σχέση με την κοινωνία, κάπου πρέπει να έχει μια σχέση με την επιχειρηματικότητα, κάπου όλο αυτό να μετουσιώνεται σε δουλειές και ουσιαστικά σε πλούτο για την κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μας κοινωνία, την ελληνική. Είναι γεγονός ότι αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ας τα δούμε τα πράγματα όμως με τη λογική. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, όταν είσαι μια χώρα σαν την Ελλάδα, οι δυνατότητες είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι περιορισμένες δυνατότητες στη χρηματοδότηση, περιορισμένες δυνατότητες στην υποδομή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι, και θα το δείξουμε, ότι οι καλοί, οι άριστοι μάλλον, είναι καλοί παγκόσμια. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι η εσωστρέφεια που έχουμε. Δηλαδή, πρώτον, στην πραγματικότητα δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε, ας πούμε, την Αμερική ή άλλες δυτικές χώρες, και σε αυτή τη φάση τώρα και την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες και αυτοί γίνονται κολοσσοί τεχνολογικοί. Δεύτερον, η χρηματοδότηση θεωρούμε ότι έρχεται μόνο από μια τοπική κοινωνία, από ένα τοπικό χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο λόγω της κρίσης έχει τρομερά προβλήματα, ενώ στην πραγματικότητα έχει εξειδικευθεί τόσο πολύ ο κόσμος, που ότι και στο πιο παραμικρό πράγμα που κάνουμε, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το κρίνει με μια αντικειμενική άποψη. Οπότε αυτό, σε έναν βαθμό, δυστυχώς το ξεχνάμε. Αν το ξεπεράσουμε αυτό, νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Εννοώ ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να πεις, ωραία, εγώ θέλω αυτό, το πάω παραπέρα. Πού θα το πάω? Δεν σημαίνει θα το πας μόνο στην Ελλάδα, μπορεί να το πας σε χρηματοδότηση του εξωτερικού κτλ. Οπότε εκεί πρέπει να δουλέψουμε, νομίζω. Νομίζω ότι το ΙΕ αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τα άλλα ερευνητικά κέντρα και μην σας πω και από την πολιτεία την ίδια. Αυτό είναι κάτι που η πολιτεία ίδια πρέπει να το δει και το βλέπει. Δηλαδή, προσπαθεί να μαζέψει μαζί όλες τις καινοτόμες ιδέες κάτω από κάποια γραφεία που κάνουμε technology transfer, ας πούμε, μεταφοράς τεχνολογίας θα το λέγαμε. Επίσης, το σημαντικό είναι να κοιτάξουμε ότι, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτησή σας, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για την ελληνική βιομηχανία. Γιατί η ελληνική βιομηχανία στην πραγματικότητα διαχρονικά είναι μεταπρακτική ή είναι εμπορική. Δηλαδή, σε έναν βαθμό, ή θα φτιάξει την καινούργια βιομηχανία, που αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε, ή θα συνεργάσει με βιομηχανίες του εξωτερικού, οι οποίες πραγματικά χρειάζονται το επιστημονικό υπόβαθρο το δικό σας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή εδώ πέρα απλά να πουλάει. Οπότε οι δεξιότητες των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό το τμήμα να είναι περισσότερο εμπορικές. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να έχει κάποιος μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική γνώση για να δουλέψει σε μια τέτοια εταιρεία. Ίσα-ίσα θα μπορούσε, αν θες, να δουλέψει στη μαμά εταιρεία, να συνεργαστεί με τη μαμά εταιρεία που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι στη δυτική όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. Το Εθνικό Δήμα Ερευνών, όπως είπαμε, κάνει έρευνα. Απ' την άλλη, πιστεύουμε όλοι στη διαβίου μάθηση. Δεν μπορεί να είναι μακριά
και από το εκπαιδευτικό του έργο. Οπότε έχουμε θεσμοθετήσει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το πρώτο πρόγραμμα βιοεπιχειρήν. Αυτό ήταν ένα μεταπτυχιακό μεταξύ ενός ερευνητικού κέντρου και ενός ελληνικού πανεπιστημίου. Και σε αυτή τη φάση έχουμε άλλα τρία και πιστεύω θα τα μεγαλώσουμε. Αυτά είναι με ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή να υπάρχει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γιατί όπως είπαμε πάντα, στην πραγματικότητα τι θες. Θες να έχεις τις σωστές δεξιότητες, σωστό skill set. Το οποίο σημαίνει ότι πάντα πρέπει να το αποκτάς και αργότερα στη ζωή. Δεν σημαίνει πήρες ένα πτυχίο και τέλειωσε εκεί η γνώση. Μην ξεχνάμε, σε πολλές επιστήμες η γνώση αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω είναι και τις δράσεις που κάνουμε το εξωτερικό. Δηλαδή με το Πανεπιστήμιο North East, με το Πανεπιστήμιο Όρεμπρο. Και γενικά, όπως έχω ξαναπεί, ένα μεγάλο στοίχημα δικό μου, τουλάχιστον στη δική μου δεύτερη θητεία, είναι να ανεβεί η εξωστρέφεια του Ιδρύματος, αλλά γενικά και όλων όσων μπορούμε να επηρεάσουμε. Πιστεύω ότι δυστυχώς, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, αυτό είναι καθαρά θέμα δικής μας επιλογής, έχουμε μια εσωστρέφεια που για μένα είναι άδικη. Δηλαδή, αδικούμε τον εαυτό μας σε έναν βαθμό, θεωρώντας ότι τα πράγματα γίνονται πιο κοντά σε εμάς, ενώ στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα που κάνουμε ενδιαφέρουν και άλλο κόσμο και στο κομμάτι της εκπαίδευσης μπορεί πραγματικά να φέρουμε πίσω πράγματα που αυτά, ας πούμε, τις σωστές πρακτικές, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, πού θα έχουμε ένα μεταπτυχιακό, θα το έχουμε εκεί σε ένα παραδοσιακό χώρο ή θα το κάνουμε κάπου διαφορετικά. Μην ξεχνάτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτή τη στιγμή μπορεί να πας στο διαδίκτυο και να πάρεις προγράμματα μεταπτυχιακά πολύ φτηνά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και πραγματικά να πάρεις δεξιότητες άμεσες από κάπου. Οπότε και εμείς κάτι πρέπει να προσφέρουμε διαφορετικό. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι που αυτή τη στιγμή θεραπεύεται από κάποιον άλλο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακές δράσεις που έχουμε, με την έννοια ότι είναι κάτι που λείπει στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια μητρόπολη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει αποδειχθεί ιστορικά και από την Αμερική περισσότερο, αλλά και στην Ευρώπη τώρα, ότι τέτοια ολοκληρωμένα κέντρα έρευνα στο καρκίνο, τα οποία ουσιαστικά φέρνουν κοντά το μοριακό βιολόγο, το χημικό, με το γιατρό, ώστε να έχει μια όσο γίνεται πιο καλή αντιμετώπιση. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ό,τι έχει να δώσει η επιστήμη να μπορεί να το δώσει. Και έχει αποδειχθεί ότι και χωρίς να υπάρχει καμία καινούργια ανακάλυψη, το γεγονός ότι αυτοί έρχονται μαζί, μιλάμε για 10% καλύτερα ποσοστά στον ασθενή. Το οποίο για μένα μου φαίνεται τεράστιο αυτό, και μόνο ξεκινώντας από εκεί. Εμείς προφανώς εδώ δεν κάνουμε θεραπεία. Είμαστε ερευνητικό κέντρο, κάνουμε βασική έρευνα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όταν έχουμε καταλάβει αρκετές από τις βασικές. Στους βασικούς μηχανισμούς, πώς δουλεύουν μερικές ασθένειες και ιδίως αυτή συγκεκριμένη ο καρκίνος, μπορούμε να έχουμε καλύτερες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Είμαστε κοντά, όπως είπαμε, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το DKFZ, το οποίο είναι το αντικαρκινικό κέντρο το γερμανικό, το μεγαλύτερο βιοιατρικό κέντρο στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα από τα Ινστιτούτα του Helmholtz Association, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κέντρο χρηματοδότησης έρευνας στην Ευρώπη. Στο Βερολίνο της Γερμανίας. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί πρώτον υπάρχει ανάγκη και δεύτερον νομίζω έχουμε και εμείς αρκετά πράγματα να προσφέρουμε σε αυτό, εμείς και οι συνεργάτες μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία εταιρεία βιοπληροφορικής, την εταιρεία Ένιος, η οποία νομίζω πάει καλά. Θα έχουμε άλλες τα επόμενα χρόνια, μερικές, δηλαδή αρκετές για το μέγεθος του ΕΙΕ. Η όλη ιστορία με αυτές τις εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουμε φτιάξει και εμείς από την Πάτρα όταν ήμουν πριν εκεί πέρα, είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λένε ένα exit. Δηλαδή να υπάρχουν επιτυχίες, όχι σε επίπεδο μόνο τεχνολογικό. Γιατί αυτό μπορεί να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα τεχνολογικά πράγματα, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό, αν θέλετε. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτό που με ένα οικοσύστημα, ώστε να μπορούν αυτές οι εταιρείες, πρώτον, ή να πάνε έξω στο εξωτερικό για να μπορούν να αντλήσουν και από εκεί κεφάλαια ή τεχνογνωσία, ή να γυρίσουν μετά πίσω με άλλο μυαλό. Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Δήμο Ερευνών έχει μια διετή προσωπικότητα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ιστορικό Ινστιτούτο, το οποίο αυτό άμεσα έρχεται σε σχέση με την κοινωνία. Ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές πάλι που έχουμε και μια μικρή κρίση ταυτότητας, αν θέλετε. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πολύ πιο κοντά όλο αυτό το πλούτο γνώσεως που έχει αυτό το Ινστιτούτο, πόσο έρχεται πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, έχουμε, όπως έχουμε πει, και τις θετικές επιστήμες. Πιστεύω ότι με τις θετικές επιστήμες, και όπως και με το Ιστορικό Ινστιτούτο, οι μορφωτικές εκδηλώσεις είναι ένα πράγμα που έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα για μας. Θα ήθελα αυτό το πράγμα λίγο να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο. Συν της άλλης, τώρα λόγω του διαδικτύου, μπορούμε εύκολα πολλά από αυτά τα πράγματα να τα βλέπει ο κόσμος και μακριά από εδώ. Δεν χρειάζεται να έρθει στο αμφιθέατρο πλέον για να καταλάβεις τι κάνουμε. Επίσης, πιστεύω ότι η νέα γενιά επιστημόνων και ερευνητών είναι πιο μοντέρνοι άνθρωποι. Δηλαδή, θεωρούν ότι πραγματικά πρέπει
να ανοίξουν τη δουλειά τους στην κοινωνία και είναι και σε έναν βαθμό, αν θες, και η δική μας υποχρέωση να κάνουμε πολλά από αυτά τα πράγματα κατανοητά στο ευρύ κοινό και να δείξουμε ότι εδώ πέρα δεν κάνουμε το χόμπι μας, αν θες, αλλά κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν μια μεγάλη, ένα πολλοπλασιαστή ισχύος για την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι, σε έναν βαθμό, αν θέλετε, και ένα marketing. Γενικά, έχουμε κάνει δύο πράγματα, πιστεύω. Ένα, έχουμε φτιάξει μια έκθεση η οποία δείχνει τη διαχρονική πορεία του ΕΕ και είναι ο καθένας μπορεί να την επισκεφτεί, είναι στο φουαγέ. Εκεί νομίζω δείχνει λίγο πολύ όλη τη διαδρομή όλου του Ιδρύματος μέχρι στιγμής. Από την άλλη, τα νέα παιδιά, όπως είπατε και εσείς πολύ ορθά, πρέπει να έχουν παραστάσεις, δηλαδή πρέπει να έρχονται να βλέπουν πράγματα και αυτό το έχουμε ανοίξει. Οπότε παιδιά και τις δευτεροβάθμιες, προφανώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εδώ μέσα σαν βοηθή στα εργαστήρια, έρχονται, βλέπουν εργαστήρια, έχουμε αυτές τις δράσεις με το βραδιά ερευνητή και τα λοιπά και εμείς και τα άλλα ερευνητικά κέντρα. Νομίζω ότι αυτά πρέπει πραγματικά να τα προσέξουμε ακόμα περισσότερο και νομίζω ενώ λέμε ότι κάνουμε αρκετά, στην πραγματικότητα μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι σε αυτή την εποχή που αμφισβητούνται πολλά πράγματα και δεις στην Ελλάδα, μην ξεχνάτε είναι μια χώρα η οποία έχοντας κρίση είναι μοναδική που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη. Όλες οι άλλες είχαν κρίση και τις έχουν ξεπεράσει. Οπότε η δική μας δεν είναι κρίση μόνο οικονομική, είναι και κρίση αρχών, αξιών και γενικά είμαστε ζαλισμένοι, αν θες. Πιστεύω ότι ο επιστήμονας, ο οποίος από την αρχαιότητα κοιτάει τα πράγματα με βάση τη λογική και όχι το συνέστημα ή το βραχυπρόθεσμο όφελος, αν θες, αξίζει να φανεί στην κοινωνία ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ένα νέο παιδί όπως και εμείς, όταν ήμασταν μικροί, αν θες, βλέπαμε στους μεγάλους επιστήμονες που κάνανε μεγάλες ανακαλύψεις. Κάποιος έκανε μια μεταμόσχευση καρδιάς, ο άλλος πήγε στη σελήνη. Είναι πράγματα που σε ανεβάζουν. Λες, παιδί μου, κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος. Ή βλέπεις ένα φοβερό κτίριο και λες, wow, πώς τα καταφέραν. Αυτά δεν τα καταφέραν κάνοντας πράγματα. Κάναν μια κανονική στατική μελέτη, ξανά τα μαθηματικά, κάναν πράγματα. Οπότε νομίζω και τα νέα παιδιά τώρα αυτό το εκτιμούν. Δηλαδή, βλέπω τα πρόσωπά τους όταν έρχονται στα εργαστήρια και τα λοιπά, λένε, wow, τι γίνεται. Οπότε είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ θα είμαι ειλικρινής σε αυτό. Εγώ νομίζω εμείς πρέπει να συνεισφέρουμε, γιατί οφείλουμε να συνεισφέρουμε τα μέγιστα. Έχουμε αν θες, τις μοναδικές δουλειές, οι οποίες πραγματικά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να τις κρατάμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Η όλη ιδέα είναι να φτιάξεις εδώ πέρα δουλειές, οι οποίες ο άλλος να μπορεί να έχει μια καριέρα. Το μοναδικό πραγματικά που υπολείπεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το επίπεδο των μισθών. Που για τους ερευνητές, αν θες, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ο νομοθέτης έχει νομοθετήσει έτσι, ώστε αν πραγματικά καταφέρεις και κάνεις πράγματα, αμείβεσαι. Υπάρχουν και επιμίσθια, υπάρχουν πράγματα, δηλαδή αυτά. Μιλάμε για κατοχυρωμένα πράγματα, δεν μπορεί κάποιος να τα πάρει μακριά. Οπότε στην πραγματικότητα η ιδέα του ότι δεν μπορώ να περάσω καλά εδώ πέρα δεν υφίσταται. Αυτό που είναι σίγουρο που πρέπει είναι αν μπορεί να έχει καριέρα. Γιατί πραγματικά κάποιος ικανός άνθρωπος, αν μπορεί να έχει καριέρα στο εξωτερικό και να μην έχει στην Ελλάδα, δεν θα προτιμήσει να την έχει. Οπότε εγώ είμαι γενικά αισιόδοξος. Αισιόδοξος για δύο λόγους. Ένα, ότι είμαστε σε μια καλή σχετικά κατάσταση τα επόμενα μερικά χρόνια και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, θα έρθουν αρκετά χρήματα στην καινοτομία, να το πούμε έτσι απλά. Λόγω των διαφορετικών ταμείων, λόγω συγκυρίας, αν θες. Οπότε, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, η πληροφόρηση είναι σε τέτοιο επίπεδο που πλέον, αν κάνεις καλή δουλειά από εδώ, θα φανεί. Τώρα, υπόθεση μπορεί να κάνεις καλή δουλειά από εδώ. Θα δούμε. Εγώ πάντως έχω δει, τουλάχιστον στις δικές μας τις προσλήψεις, είναι αυτό που λένε στα αγγλικά buyer's market. Δηλαδή, αν έχουμε μία πρόσκληση, το επίπεδο των ανθρώπων που έρχονται είναι υψηλό. Και αυτό είναι και αποδεδειγμένο. Οπότε, με αυτό το σκεπτικό, η αναστροφή του brain drain είναι απλή και μονόδρομος. Πρέπει να φτιάξουμε τις δουλειές και οι άνθρωποι θα επιστρέψουν. Δεν θεωρώ brain drain προφανώς κάποιον που πάει να μορφωθεί στο εξωτερικό ή μπορεί να πάει για προσωπικούς λόγους στο εξωτερικό. Αυτές είναι, μην πω ότι θα έπρεπε να είναι σχεδόν μια υποχρέωση, αν θες, δική μου γνώμη, οι άνθρωποι που έχουν υψηλές θέσεις εδώ πέρα να πάνε λίγο στο εξωτερικό για λίγο. Δηλαδή, να δουν και μια άλλη κουλτούρα. Να είναι πιο συνεργάσιμοι, αν θες, βλέποντας διαφορετικούς ανθρώπους. Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να γίνει και πιο εύκολη η προσέλευση ξένων ανθρώπων. Και θα μου το θυμηθείτε, η Ελλάδα θα είναι σε καλό επίπεδο, αν τα καταφέρνουμε ποτέ εκεί, αν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ξένων στα δικά μας ερευνητικά κέντρα. Όπως είναι και σε οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού που έχει αξία. Καταλάβετε, γιατί δεν πάνε και αυτοί να μείνουν εκεί πέρα. Πάνε, μαθαίνουν, γιατί αλλά δημιουργείται μια κουλτούρα, αν θες, ένα οικοσύστημα το οποίο είναι υψηλό επίπεδο. Έχοντας από αυτό, μετά δημιουργείται και από γύρω όλο το περιβάλλον. Οπότε νομίζω ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, απλά πρέπει να το κάνουμε.
είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από εκεί που θα περίμενε κανένα, σε επίπεδο επιστημονικής παραγωγής. Και αυτό τεκμηριώνεται από τις επιστημονικές εργασίες, οι οποίες είναι σε περιοδικά με κριτές, οπότε εκεί πέρα πραγματικά έχεις ένα peer review και σου λέω τι κάνεις, από τα προγράμματα, όπως είπατε, που παίρνουμε, και μέχρι εκεί. Το πρόβλημα που έχουμε είναι, όπως είπαμε, έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Ένα, ότι δεν έχουμε πολλές πατέντες, γιατί δεν υπήρχε ποτέ τέτοια κουλτούρα. Νομίζω τώρα η κουλτούρα αλλάζει και αλλάζει άμεσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να είσαι από εκεί και να πας εδώ. Απλά είναι να το κάνεις. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Αμερική λένε, πίσω από ένα καλό paper υπάρχει μια καλή πατέντα. Αν το κάναμε εμείς αυτό, δεν θα είχαμε δύο πατέντες στο 1 εκατομμύριο άτομα που έχουμε τώρα, με ευρωπαϊκό μέσο όρο 120 και Ελβετία στα 478. Οπότε με αυτό το σκεπτικό έχουμε αρκετό δρόμο θετικό να διανύσουμε, αν θέλετε. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται σε έναν βαθμό. Το άλλο είναι ότι πραγματικά είσαι μια μικρή χώρα με σχετικά λίγα άτομα. Οπότε, άμα το δεις στους απόλυτους αριθμούς, προφανώς οι περισσότερες ανακαλύψεις θα γίνουν εκτός Ελλάδος. Νομίζω η απάντηση στην ερώτηση είναι στο δεύτερο σκέλος, αν γίνεται τίποτα εδώ. Αν γίνονται όλα στο εξωτερικό. Νομίζω τα επόμενα 2-3 χρόνια και το ΕΕ θα πάει καλά, αλλά νομίζω και όλος ο χώρος της καινοτομίας θα πάει καλά στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι είμαι αισιόδοξη γι' αυτό.